γίνεται, λέει, ο παππούς να σε κόλλησε? Αυτή ήταν η απορία μου. Τέλος πάντων, κλείνω, μιλάω πάλι με τον Εωδή, λέω, τον βρήκα, μου είπε αυτό και αυτό. Μου λέει, ωραία κύριε Κάκο, θα τα πούμε αύριο το πρωί να δούμε πώς θα γίνει η θνηλάτιση. Την Παρασκευή μιλήσαμε και τη Δευτέρα το πρωί έγινε η θνηλάτιση σε όλη τη μονάδα. Ναι, εσείς τώρα ή οι υπόλοιποι εργαζόμενοι ή οι διευθυντές ή οι γιατροί που περνάνε, φαντάζομαι, από εκεί μέσα, κανείς δεν είχε παρατηρήσει ότι αυτός ο άνθρωπος εμφάνιζε κρούσματα, εάν εμφάνιζε ότι θα μπορούσε να είναι ένα ύποπτο κρούσμα? Θα σας πω, ένας υπάλληλός μου είπε τώρα πριν από 2 μέρες, 3, ναι, ότι το βράδυ φόραγε 3 ζευγάρια γάρια και 5 μάσκες. Και του λέω, ρε Σημάκη, γιατί δεν μου το είπες αυτό στον υπάλληλό μου? Και μου λέει, μα κύριε Κάκο, μου λέει, δεν είχε πυρετό. Απλά μου λέει ότι πονάνε τα κόκαλά του. Εν τω μεταξύ, αυτό το παιδί, ξαφνικά στα καλά καθούμενα, την προηγούμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, μου λέει, σταματάω. Ή την Τετάρτη, την Τρίτη, δεν θυμάμαι, για μην κάνω λάθος, γιατί δεν τα έχω σημειωμένα. Να επαναλάβω εγώ, εσείς τώρα τόσες μέρες, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, γιατί φαντάζομαι ότι είχατε κάνει και μια συνεννόηση όλοι, ότι στην περίπτωση που υπάρχει το παραμικρό μεταξύ των εργαζομένων, θα ειδοποιούσατε, φαντάζομαι γίνονται θερμομετρήσεις, όλα τα μέτρα στα οποία είστε και υποχρεωμένοι να λάβετε. Κανένας δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι αυτός ο άνθρωπος έχει συμπτώματα. Όχι, αλλά το κακό ξέρετε ποιο είναι? Ότι δεν είμαστε σίγουροι. Έχουμε βάλει στόχο αυτό το παιδί και δεν είμαστε σίγουροι αν το έφερε αυτός ο νοσηλευτής. Συνήθως έρχεται ή από νοσηλευτή ή από προμηθευτές, γιατί δεν είναι κάποιος άλλος. Είναι κλειστό το επισκεπτήριο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είμαστε στην συνεργασία πάντα με τον ΕΟΔΗ, με την περιφέρεια. Τηρούμε όλους τους κανόνες. Έχουμε άδεια που λένε κάποιοι ότι 1012. Εντάξει, εγώ δεν σας ρώτησα αν έχετε άδεια, αλλά φαντάζομαι ότι και εσείς συμφωνείτε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φορέας του ιού τόσες ημέρες. Δεν το ξέραμε. Δεν το ξέρατε, φαντάζομαι ότι δεν το ξέρατε αλίμονο, ας πούμε. Αλλά τίποτα, δηλαδή, από τα μέτρα τα οποία έχετε λάβει δεν έπιασε αυτόν τον άνθρωπο? Δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβει ότι υπάρχει κρούσμα? Όχι, δεν μπορέσαμε. Γιατί θα σας πω κάτι. Θερμομετρούνται καθημερινά όλοι οι υπάλληλοι. Και στο μπες και στο βιές. Και όταν έρχονται και όταν φεύγουν. Όταν δεν έχει πυρετό, δεν μπορώ να δω κάτι άλλο εγώ. Όταν φοράει όλα τα προβλεπόμενα. Γιατί φοράνε όλοι μου οι υπάλληλοι αυτά που πρέπει και έχω ελεγχθεί από την περιφέρεια για αυτόν τον λόγο και πολλές φορές τον τελευταίο καιρό και από 2 διαφορετικά κλιμάκια και από την Αρχή Διαφάνειας και από τον ΕΟΔΗ και από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Όλοι έχουν περάσει. Η ουσία βεβαίως είναι και φαντάζομαι συμφωνείτε. Η ουσία, κύριε Κάκο, είναι και φαντάζομαι ότι συμφωνείτε σε αυτό, ότι κάπου έγινε ένα σοβαρό λάθος, το οποίο ας ελπίσουμε από εδώ και πέρα ότι δεν θα στοιχήσει ζωές. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Δείτε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο.